Κύριε, αυτή η επίθεση χαρακτηρίζεται ιστορικά, μια επίθεση που είναι ιστορική, είναι πάρα πολύ μεγάλη, Παναγιώτη Σπυρόπουλε. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια επίθεση, κυβερνοεπίθεση σε δημόσιο κυβερνητικό οργανισμό. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τι ερευνούν τώρα από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος? Πρόκειται για μια μαζική επίθεση. Μπορεί να είναι ακόμα και ένα άτομο. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί hackers που συνεννοήθηκαν ταυτόχρονα με τους τρόπους που αναφέραμε, είτε μέσω σερβερ, είτε μέσω κακόβουλων λογισμικών που μετέδεψαν άλλους υπολογιστές σε ζόμπι, να προέβησαν σε αυτές τις επιθέσεις. Αρχικά θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν από πού προήρθαν αυτές οι επιθέσεις. Στη συνέχεια, με αιτήματα σε εταιρείες διαδικτύου, ακόμα και στην Google, και μέσω των συνδέσμων διεθνούς συνεργασίας, θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν από πού προέρχεται. Τώρα, βέβαια, αν αυτή η χώρα είναι μια χώρα του εξωτερικού, παράξενη, ασιατική, ενδεχομένως εκεί να υπαρουσιαστούν κάποια προβλήματα και μια μεγάλη χρονοτριβή. Ναι, και να μην μπορέσουν δηλαδή, λες, να βρουν την άκρη του νήματος. Κύριε, αυτή η επίθεση χαρακτηρίζεται ιστορικά, μια επίθεση που είναι ιστορική.